Λοιπόν, Πάνος Καλίδης ήρθε και βέβαια είναι ο πρώτος και μοναδικός παίκτης που το έκανε με το δικό του τρόπο. Γιατί μπορεί να μην πρέπει να μιλήσει, αλλά δεν του είχαν πει να μην τραγουδήσει. Έριξε ένα τραγουδάκι. Και βέβαια είπε και δύο-τρεις κουβεντούλες που πρέπει να τις δούμε. Και πολύ διάθετος. Είναι ο πρώτος παίκτης που γυρνάει. Ναι, ρε παιδιά. Παιδιά, λίγδωσε το αντερό του τρόπου τώρα πλάκα που κάνει. Για να δούμε λοιπόν τι μας είπε. Η μουσική, βάλε στο τέρμα. Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες! Μετά από ένα μεγάλο συγγνώμη από κάποιους που έχω στεναχωρήσει, αν έχω στεναχωρήσει κάποιους, αποφάσισα ότι πρέπει να αποχωρήσω. Έχω γιορτή, γιατί έχω σένα. Πώς ήταν η πτήση σου? Καλά είμαστε, να τα πούμε αργότερα, παιδιά. Ξέρεις ότι σου ετοίμασε η γυναίκα σου σήμερα το αγαπημένο σου φαγητό? Λογικά έχει φασολάδα, σύντη ή έχει γιουβαρλάκια. Γιουβαρλάκια έχει. Όλα καλά. Πώς νιώθεις? Πολύ καλά, πολύ καλά. Γιατί στα έφυγες πάτρια, μόνος σου? Όταν βλέπω αεροπλάνα μου έρχεται να σου ρικάνω. Το μετάνιωσες που έφυγες? Παιδιά, είχα φτάσει στα πολύ καλά μου. Εντάξει, καλά. Είμαστε καλά. Θα τα πούμε όλα, γεια. Το μεταφέρουν λες και τον πιάσανε να πουλάει πλαστά σιδήρα. Έτσι ακριβώς. Τι είναι αυτό, λες και τον πάνε στη γάδα, ρε που. Καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους, αλλά με παιδιά λίγο. Καλέ. Χαλαρώστε λίγο. Έχει τα χέρια του έτσι ο Πάνος που φαίνεται όντως λες και χειροπέδεις. Μα είναι και μισή μερίδα, παιδιά. Ο Πάνος ειδικά τώρα είναι 40 κιλά κοκομίρι. Δηλαδή, αν έχει έρθει ένας ξένος εδώ τώρα και το παρακολουθεί, τι έκανε? Όχι, γιατί ποιο λόγο το πάνε μέσα? Η διπλανή του στο αεροδρόμιο θα είναι τον κακομίρι. Τι να κάνει και τον πιάσει. Όμως ο άνθρωπος που σέβεται αυτούς που ξεροσταλιάζουν στο αεροδρόμιο. Να πω κάτι, ότι ο Πάνος έχει μεγαλύτερη εμπειρία, γιατί ένας άνθρωπος που πήγε χρόνια στο χώρο. Ναι, η Σαλαγκούδη τώρα δεν σας έχει. Παρακαλώ πολύ, μην με τρελάτε. Το ρώτησα, Γρηγόρη, σου έχω εδώ να σου πω είδηση. Λοιπόν, η Σαλαγκούδη είναι Σαλαγκούδη. Το μόντελ, δεν τα ξέρει. Ακούστε, παιδιά, μου είπαν, επειδή λίγο πριν βγει η Σαλαγκούδη, είχε βγει η Ελίζαμπεθ και έτσι λίγο είχε πει μερικά πραγματάκια, της είχαν δώσει σαφείς οδηγίες ότι δεν θα μιλήσεις σε κανέναν. Τώρα τα λέει σοβαρά, ρε Γιάννη. Μα σου λέω ότι έχω πληροφορία. Τη λέω πολύ σοβαρά. Ότι δεν έδωσε σαφή οδηγία, δεν θα μιλήσει πουθενά. Ο Πάνος γιατί μίλησε? Γιατί ο Πάνος τραγούδησε. Δεν όχι μίλησε. Όχι, μίλησε, όχι Γιάννη μόνο. Μίλησε, Γιάννη μου. Και γιατί το ανέλεγε ένα καλησπέρα και καλή βραδιά. Και θα τα πούμε αργότερα. Δεν θα την κάνανε ντάτορα, μην τρελαθούμε τώρα. Αλλά είναι ωραίο να έχεις το στυλάκι ότι είμαι Hollywood και δεν είναι αυτό και δεν μιλάω. Είναι κατά συμβόλαια στην Ελλάδα. Βρε Βασίλη μου. Δηλαδή τι θα τους πούνε μετά, θα πληρώσουν τη ρήτρα. Σίγουρα όχι, αλλά ένα παιδί που δεν είναι αναγνωρίσιμο σίγουρα θα σκεφτεί πολλά παραπάνω πράγματα από ότι ο Πάνος Καλίδης. Δεν ήταν για τον Βασίλη τουλάχιστον. Δεν την ήξερε τη Σαλαγκούδη? Την Ανθή Σαλαγκούδη, όχι, δεν την γνωρίζω. Πώς και έτσι? Γιατί δεν ήξερα. Βασίλη, καλά, οι περισσότεροι, μην νομίζεις.